Στο πάρκο στη συμβολή της παραλιακής λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και της οδού Καλλιδοπούλου, μαθητές, μέλη της εθελοντικής ομάδας της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρή, με την αρρωγή της Δημοτικής Αρχής και τη στήριξη της Θεσσαλονίκης Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014, πραγματοποίησαν τη συμβολική δενδροφύτευση. Μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου της Σχολής Καλαμαρή φύτεψαν 12 δέντρα, 10 ελιές και 2 κέντρους. Υπάρχει πολύ τσιμέντο γύρω μας και έχει εξαφανιστεί το πράσινο. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σωστό. Είμαστε μια πρόσφατη ομάδα εθελοντισμού που την ιδρύσαμε πέρσι και αποφασίσαμε στα πλαίσια των 120 χρόνων που γιορτάζει φέτος το σχολείο μας να κάνουμε μια συμβολική δεντροφύτευση για να δείξουμε ότι είμαστε και εμείς παρόν, ότι υπάρχουμε. Και αυτό συνεργάζεται μαζί με το Δήμο, γίνεται μια συνεργασία, επειδή είναι και η Θεσσαλονίκη είναι Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Και στα πλαίσια αυτού μας βοήθησε, μας προσέφερε τον εξοπλισμό και τα δέντρα. Στο πλαίσιο του γιορτασμού των 120 χρόνων από την ίδρυση της σχολής, διοργανώνουμε εκδηλώσεις σε ετήσια βάση και αναλάβαμε την πρωτοβουλία η εθελοντική ομάδα της σχολής μας να κάνει δενδροφύτευση και υιοθεσία 12 δέντρων. Συμβολικός αριθμός. 10 ελιές και 2 κέντρους. Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014 είναι να ενισχυθεί η πεποίθηση των νέων και να γίνονται δράσεις για να γίνει η πόλη καλύτερη. Ακόμη ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, σχολίασε ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Οι πολίτες της πόλης μορφαίνουν μια γωνιά της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι το Καλαμαρί. Γιορτάζουν 120 χρόνια και συμβολικά για κάθε δεκαετία φυτεύουν και μια ελιά. Είναι μια αξιέπινη πρωτοβουλία, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε συνεχώς τέτοιες πρωτοβουλίες. Σε λίγες μέρες θα έχουμε τη ΧΑΘ. Αυτό είναι το σημαντικό, η πόλη μας να ομορφαίνει από τους ίδιους πολίτες. Το Καλαμαρί πραγματοποιεί πληθώρα εκδηλώσεων για τα 120 χρόνια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, που έχει ταυτιστεί με την ιστορική πορεία της πόλης.